Σπυρόπουλος. Θα γεμίσει ωραίο αμεφάλτσο. Έξυπνο το γύρισμα από τον Σιώβα ήταν. Και η μπάλα φεύγει πάνω από τα βοκάρια. Εκεί έγινε το λάθος. Ο Χάμσικ, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτυών. Η μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Στο 38 πέφτει στα πόδια του καλύτερου παίκτη των Σλοβάκων. Αλλά ευτυχώς για την ελληνική ομάδα, κοιτάξτε. Το σουτ πάει στην εξωτερική πλευρά του τέρματος του Ορέστη Καρνέζη. Εδώ, από εκείνο το σημείο, η αλήθεια είναι ότι καρδιοχτυπήσαμε βλέποντας τον Χάμσικ. Ουσιαστικά να σουτάρει ενόχλητος από εκεί. Ξέρει και ο ίδιος ότι θα έπρεπε να έχει σκοράρει για τους Σλοβάκους. Ρεζάζνικ εδώ, πέρα παίζουν το 1-2. Εδώ υπάρχει κίνδυνος. Ο Καρνέζης βγαίνει σωστά. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να διώξουμε. Κάποιος έδιωξε στη γραμμή. Είναι ο Τωροσίδης από ό,τι πρόλαβα να δω. Εδώ ήταν η καλύτερη φάση, καλύτερη για την προηγούμενη τώρα για τους Σλοβάκους. Γιατί δύο φορές είχαν την ευκαιρία να μας κάνουν τη ζημιά. 41 λεπτά στο παιχνίδι. Το σούτ από τον Μπρεζνάν διώχνει ο Καρνέζης. Και μπάλα δεν φεύγει. Κόρνερ στο 57 από τον αριστερό μπακ. Τον Μπρεζνάνι. Εντάξει, το σουτ. Μπάλα θα αναπηδήσει μετά το χτύπημα τις γροθιές του Καρνέζη που κρατάει την μπάλα μακριά. Από τον Κούτσκα για τον Χάμσικ. Ευτυχώς εκεί το τάκλιν από τον Παπασταθόπουλο. Την ώρα που έμπαινε ο Χάμσικ, φάτσα με τον Καρνέζη. Κοιτάξτε, καταπληκτική πάσα του Κούτσκα. Σαμαράς πετάει πίσω, Πυρομήτρογλου ωραία. Βγάζει την μπάλα για τον Τωροσίδη, μια καλή σέντρα τώρα είναι το θέμα. Έγινε από τον Τωροσίδη, εκεί βγαίνει πρώτος ο Πετσόφσκι. Κατσουράνης. Καλή παλιά, γκολ! 1-0 Σαλπικίδης! Ο Σαλπικίδης πετυχαίνει στο 63, το 1-0. Ο άνθρωπος που ανέβγαινε σειρά με γραμματόσημα για τα σημαντικά γκολ στην ιστορία της εθνικής ομάδας, το πρόσωπό του θα υπήρχε συνέχεια. Γκολ σημαντικό με το Ισραήλ, γκολ σημαντικό με την Ουκρανία στο Μπαράζ, γκολ σημαντικό με την νίκη στο παγκόσμιο κύπελλο με την Ιγυρία, γκολ σημαντικό και εδώ, σε μια κακή βραδιά που μπορεί να σημαίνει αυτό το γκολ νίκη και μισή πρόκριση. Δημήτρης Σαλπικίδης από την παλιά του Κατσουράνη στο 63 βρίσκει τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κούτσιακ. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Οι Σλοβάκοι ήταν καλύτεροι από εμάς, αλλά το ποδόσφαιρο δεν κρίνεται στις ευκαιρίες, δεν κρίνεται στην κατοχή της μπάλας. Κρίνεται όπως εδώ, όταν μπορείς από κοντά να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ η παλιά από τον Κατσουράνη. Και ο Σαλπικίδης τον έχει ξεχάσει ο Σκριτέλ, για την ακρίβεια τον έχει χάσει ο Σαλάτα. Θα έχει κάνει Σαλάτα σε αυτή τη φάση ο παρτενέρ του Σκριτέλ. Αυτός τον έχει χάσει. Ο Σκριτέλ δεν προλαβαίνει να είναι σε τρεις θέσεις ταυτόχρονα και ο Σαλπικίδης κάνει το 0-1. Ακούμε τον Αλέξιο Τυρόπουλο. Σάπαρα. Σε στείλει όλους μπροστά και γεμίζει. Σκριτέλ πήρε την κεφαλιά και η μπάλα περνάει για να καταλήξει στα χέρια του Καρνέζη, την ώρα που δεν πίστευε ούτε ο ίδιος ότι η μπάλα έφτασε μπροστά του ο Χολόσκο. Κοιτάξτε, παίρνει την κεφαλιά ο Σκριτέλ και ο Χολόσκο είναι μόνος του με τον Καρνέζη, αλλά τον μαρκάρει σωστά εκεί ο Κατσουράνης. Χάμσικ. Γενικώς είχε σβήσει για λίγο ο Χάμσικ, αλλά τώρα έχει ξανανέβει. Ο Μπρεζάνικ, το σουτ στο δοκάρι, εδώ γλιτώνουμε. Στο 88. Κοιτάξτε και πάλι Μπρεζνάνικ με το αριστερό σουτάρι και η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι του Καρνέζη και γλιτώνουμε